Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Καμακάρη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Δυστυχώς χρειάζεται να τα πούμε και πάλι και να επενθυμίσουμε τα αυτονόητα ότι τα νοσοκομεία έχουν μεγάλα θέματα, έχουν μεγάλα προβλήματα και πρέπει να επιληθούν. Θα ήθελα να αρχίσουμε όμως από κάτι που είχε γίνει γνωστό στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και στο μυαλό τουλάχιστον το δικό μου που δεν είμαι γνώστης, είχε προκαλέσει ανησυχία, φαντάζομαι και σε πολλούς ακροατές. Το θέμα με το οξυγόνο. Είχε αρχίσει να παρουσιάζεται πρόβλημα με την επάρκεια οξυγόνου σε κάποια νοσοκομεία. Έχουμε κάποια εξέλιξη, γνωρίζετε πώς πάμε σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, μετά από παρεμβάσεις των εργαζόμενων κυρίως, προχώρησαν οι τεχνικές υπηρεσίες ελέγχους στα δίκτυα παροχής οξυγόνου και προς το παρόν φαίνεται ότι το ζήτημα επιλύεται. Ξαναλέω όμως και εδώ είναι μια σοβαρή πλευρά αυτή, το γεγονός ότι δεν είχαν έλεγχθει, ενώ περιμέναμε ότι θα έχουμε αύξηση κρουσμάτων και έπρεπε εμείς να παρέμβουμε για να υποδείξουμε στις διοικήσεις των νοσοκομείων ότι υπάρχει πρόβλημα, προκειμένου να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες. Φαίνεται προς το παρόν ότι επιλύεται αυτό. Μέλη, απομένει να δούμε πόσο θα αντέξουν. Και να συνεχίσουν τα νοσοκομεία για την αφόρητη. Η πίεση, είμαστε όλα τα νοσοκομεία στον αναπνευστήρα. Αυτή τη στιγμή έχετε στοιχεία ποια είναι η πληρότητα τουλάχιστον στις μονάδες συντατικής θεραπείας γενικότερα στη χώρα αλλά και ειδικότερα στην Αττική, κυρία Ρέτζιου? Αυτό που μπορώ να σας πω, γιατί αυτό έχει σημασία, ακόμα κάποια, και αν είναι κάποια ελάχιστα κρεβάτια που μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού που είναι κενά για COVID περιστατικά, είναι τα χθεσινά στοιχεία ότι έχουμε 126 διασωληνωμένους ασθενείς και COVID και non-COVID που βρίσκονται σε αναμονή στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ μέχρι να βρεθεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι μεγάλος αριθμός. Και κάποια... Ορίστε, είναι μεγάλος, λέω, αυτός ο αριθμός. Ασφαλώς. Και κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς είναι αρκετές μέρες. Να σας πω, στο δικό μου νοσοκομείο υπάρχουν 5 διασωληνωμένοι ασθενείς με COVID εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ένας ασθενής από αυτούς είναι από τις 10 Μάρτη. Και αυτό, όπως όλοι καταλαβαίνουμε... Ανάλογη είναι η κατάσταση και ακόμα χειρότερη σε αρκετές περιπτώσεις σε όλα τα νοσοκομεία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό εκειμονεί κινδύνους φυσικά για την υγεία των ανθρώπων αυτών, έτσι δεν είναι, κυρία Ρέτζιου? Δεν έχουν εξειδικευμένη φροντίδα, ασφαλώς και εκειμονεί κινδύνους. Λοιπόν, και γι' αυτό... Παρακαλώ. Συγγνώμη. Και γι' αυτό σήμερα προχωράμε στο συλλαλητήριο. Όχι μόνο οι νοσοκομιακοί γιατροί, αλλά ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, δεκάδες σωματεία και λέμε ως εδώ, δεν μπορεί άλλο η κυβέρνηση να μας αφήνει στο έλεος μας, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί ακόμα να διαπραγματεύεται με τους ιδιώτες κλινικάρχες, δεν μπορεί να μην παίρνει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα στα σούπερ μάρκετ είχαμε 180 κρούσματα στους εργαζόμενους, στους εμποροϋπαλλήλους. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να προχωρήσει σε επίταξη ανεφόρων του συνόλου των ιδιωτικών κλινικών που υπάρχουν, άμεσα να προχωρήσει σε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε την εγκληματική ολιγορία της κυβέρνησης, γιατί το επιχείρημά της είναι «μα δεν υπάρχουν γιατροί, έχουν όλοι φύγει στο εξωτερικό», είναι μια συζήτηση βέβαια, γιατί είναι οι συνάδελφοι φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε τόσα χρόνια λόγω μνημονίων και τα λοιπά. Δεν το συζητάμε. Αλλά ακριβώς. Έχει υποθεί αυτό σαν επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουμε έλλειψη γιατρών. Θα σας πω το εξής στοιχείο. Στις λιγοστές θέσεις, σε κάποιες από τις λιγοστές θέσεις που προκηρύχθηκαν τώρα, το Φεβρουάριο, προκηρύχθηκαν για το νοσοκομείο Σωτηρία. Λιγοστές. Σε δάχτυλα του ενός χεριού. Μόνο για το νοσοκομείο Σωτηρία και για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους και είναι υποψήφοι 80 συνάδελφοί μας νέοι πνευμονολόγοι, οι οποίοι είναι παροπλισμένοι. 80 μόνο πνευμονολόγοι. Μόνο για το Σωτηρία. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν γιατροί,
νέοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι είναι παροπλισμένοι και η κυβέρνηση επιλέγει να μην ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί τα βάζει όλα στη ζυγαριά του κόστους, ακόμα και τη ζωή μας, και την ίδια στιγμή δεν παίρνει μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης του νοσοκομείου. Την ίδια στιγμή βάζει τον ειδικευόμενο ψυχίατρο, τον ειδικευόμενο τωρινολαρυγκολόγο, τον ειδικευόμενο γυναικολόγο, τον ειδικευόμενο ουρολόγο να περιθάλπουν ασθενείς με COVID. Η συνεργασία, κυρία Ρέτσιο, επιτρέψτε μου λίγο. Θα κάνω και λίγο το συνηγόρο του διαβόλου. Είναι ο θεσμικός μου ρόλος αυτός. Η συνεργασία που λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει με τον ιδιωτικό τομέα δεν συμβάλλει καθόλου στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή, από την προηγούμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, εντάχθηκαν στο σύστημα υγείας δύο ιδιωτικές κλινικές. Εθελούσια, όπως ανακοινώθηκε, και εμείς θα το δεχτούμε. Δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Δεν βοηθάνε καθόλου, έστω και λίγο, την αντιμετώπιση. Όχι, δεν είναι ουσιαστική βοήθεια. Και θα σας πω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Εμείς το καταγγείλαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις δύο ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες εθελούσια παραχώρησαν τα κρεβάτια τους για νοσηλεία ασθενών COVID, το Λιτό και το Ιατρικό Περιστερίου, που με έγγραφό της η διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, για το Ιατρικό λέω, Περιστερίου, το οποίο θα συμβάλλει εν πάση περιπτώσει στην νοσηλεία των περιστατικών, ασθενείς έτοιμοι για εξιτήριο. Αυτούς δέχεται το Ιατρικό Περιστερίο και το καταγγείλαμε. Που θα είναι αιμοδυναμικά σταθεροί, που θα είναι απείρετοι, που θα έχουν οξυγόνο πάνω 95. Δηλαδή τι, να περάσουν να κάνουν μία βόλτα από το Ιατρικό Περιστερίο για να πάρει χρήματα η αντίστοιχη ιδιωτική κλινική. Αυτή είναι η συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Ή το έγγραφο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο, που έστελνε ειδικευόμενους γιατρούς από το Λαϊκό Νοσοκομείο, από το Ιπποκράτιο και από το Σπηλιοπούλιο για να δουλέψουν τζάμπα, δηλαδή ιατρικό προσωπικό. Από νοσοκομεία που ήδη είναι υποστελεχωμένα και έχουν λιγότερους γιατρούς από αυτούς που χρειάζονται. Ακριβώς. Που ματώνουν. Και τα δύο με έγγραφα των διοικήσεων της πρώτης και της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας. Και την ίδια στιγμή, ναι, νομίζω ότι το είχαμε ξαναπεί, εμείς το λέμε, οι λοιμοξιολόγοι, μέλη της κρατικής επιτροπής που συμβουλεύουν την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συνεργάζονται και διαφημίζεται η συνεργασία τους. Αν μπείτε στις σελίδες της ιστοσελίδας των συγκεκριμένων μεγάλων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, με αυτά τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αυτό λοιπόν εμείς απαιτούμε σήμερα. Υπάρχει κάποιος διάβολος επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας, κυρία Ρέτζιου, των Ομοσπονδιών και των γιατρών και των νοσηλευτών και των εργαζομένων, που να γίνεται μια συζήτηση και να δίνεται μια προοπτική ότι ναι, μπορεί να προχωρήσουμε σε κάποια ενίσχυση, να πάρουμε κάποιους γιατρούς, να πάρουμε νοσηλευτές, να πάρουμε υλικά? Γιατί νομίζω ότι και τα υλικά είναι ένα μεγάλο ζήτημα στα ελληνικά νοσοκομεία. Τελικά. Ασφαλώς και τα υλικά και η υποδομή. Υπάρχει κάποια διάβλος επικοινωνίας? Κανένας διάβλος επικοινωνίας δεν υπάρχει. Και όχι με δική μας ευθύνη. Έχετε κάνει τις κρούσεις που πρέπει να κάνετε ως Ομοσπονδία και δεν υπάρχει ανταπόκριση από το Υπουργείο. Αυτό μας λέτε. Ασφαλώς. Αυτό. Είναι επιλογή της κυβέρνησης. Επιλογή να μην συζητάει με τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσοκομεία. Κυρία Ρέτσιου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Ο αγώνας είναι μεγάλος, μακρύς. Οι Έλληνες γιατροί, οι νοσοκομιακοί γιατροί είναι στις επάλξεις. Δεν αρκεί το χειροκρότημα, το λέμε συνέχεια από αυτή τη συχνότητα. Δεν αρκεί το χειροκρότημα στα μπαλκόνια. Χρειάζονται έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Στο συλλαλητήριο σήμερα να δώσουμε όλοι παρόν να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και την υγεία μας. Αυτό είναι το κρίσιμο έτσι, τώρα. Έτσι. Και όχι τα χειροκροτήματα στους γιατρούς ακριβώς. Και στους νοσηλευτές. Καλή σας ημέρα.